Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και των έλεων και πλήθυνων αυτά ελυσίκης των προσφερόντων στα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία εορτήν ταύτη. Εν τη επαρχία και την ίσο ταύτη και το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα πιστεύω Θεοσιμών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιε πτώχες αγκέδινασα, αν θέλετε να σας πω κάτι, αν θέλετε.
η Αγία Μαρία μας ανοίγει ένα παράθυρο προς τον ουρανό και μας λέει πως υπάρχει και ένας άλλος κόσμος που τον αγνοούμε οι περισσότεροι και υπάρχει μια άλλη ζωή που δεν τη σηματοδοτούν αυτά τα αίωνα και τα χαμέσυνα. Η Αγία Μαρίνα μας σηματοδοτεί μια άλλη πορεία που εμείς δεν τη γνωρίζουμε ή αν θέλετε σκόπιμα την αγνοούμε. Εάν συγκρίνουμε τη ζωή μας και τα προβλήματά μας με αυτό που γιορτάζουμε απόψε, με την Αγία Μαρίνα, θα δούμε ότι βρισκόμαστε στο αντίθετο σημείο, στο άλλο άκρο. Ο προσανατολισμός μας δεν είναι προς εκείνα που αγάπησε και προς εκείνα που εμπόδισε και για τα οποία θυσιάστηκε η Αγία Μαρίνα. Όταν την ερώτησε ο Ήβριος Τύρανος, ποια είσαι και τι πιστεύεις. Μαρίνα ονομάζομαι και τον Θεό τον αληθινό επικαλούμε. Αυτόν πιστεύω, αυτόν προσκυνώ και γι' αυτό θυσιάζω και τη ζωή μου. Εμείς το λέμε αυτό. Εμείς το πιστεύουμε αυτό. Και ενώ έχουν περάσει 17 αιώνες από τότε, είναι Αγία του 4ου αιώνος. Ο κόσμος τη γνωρίζει. Οικοδομούνται να είσαι στη χάρη της. Ζωγραφίζεται η μορφή της. Παίρνουν το όνομά της τα παιδιά μας. Συγκεντρώνει τόσο κόσμο η μνήμη της. Δίκαιη εις τον αιώνα σώστη και εγκυρία ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊξίστρο. Ο Θεός φροντίζει για αυτούς για να είναι αιώνια των δημοσυνάτους. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και θέλω να την προσέξετε. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πως θεσμοθετούνται παγκόσμιες εορτές. Γιορτή του Πατέρα, γιορτή της Φύσεως, γιορτή, πολλές γιορτές, παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, παγκόσμια ημέρα, παγκόσμια, ποιος τις καταλαβαίνουν, ποιος τις γιορτάζει, τα μηνύματα περνούν στην κοινωνία, μένουν μόνο αυτές οι ημέρες στα γραφεία και σε κάποιους επιτελείς αυτών των γραφείων. Δεν περνά στο λαό αυτή η γιορτή. Αλλά και στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια πήγαν κάποιοι να θεσμοθετήσουν κάποιες άλλες γιορτές για να μειώσουν τη δύναμη και τις γιορτές της Εκκλησίας. Γιορτή του Εφτάσιου, γιορτή της Ραγής, γιορτή, ό,τι θέλετε, πολλές γιορτές, αυτές κάποια στιγμή θα ζήσουν. Η Αγία Μαρίνα θα μείνει, οι γιορτές της Εκκλησίας θα μείνουν. Όλες οι άλλες γιορτές είναι επιγοντήρες που κάποτε θα ξεφοριάσουν. Γιατί θα μείνει η γιορτή της Εκκλησίας, γιατί φροντίζει για αυτήν ο Θεός. Απόψε που ήρθαμε εδώ, αγαπητοί μου, είναι μια θεοσημεία. Είναι μια αποκάλυψη του Θεού. Είναι μια φανέρωση του θελήματος του Θεού. Είναι ένα θαύμα της Αγίας Μαρίνας. Έτσι δεχόμαστε αυτήν την γιορτή, αυτήν την σύναξη, αυτήν την κοινωνία, αν θέλετε αυτό το πανηγύρι. Η Αγία Μαρία λοιπόν μας ανοίγει ένα παράθυρο προς την αιωνιότητα για να δούμε πως όλα αυτά
που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, οι ποικίλες αξιολογικές κρίσεις είναι πρόσκαιρες. Η ζωή μας αυτή υπάρχει για να σηματοδοτεί την αιωνιότητα. Αυτό μας λέγει η Αγία Μαρία. Και κάτι άλλο πιο δυνατό. Η μορφή της Αγίας Μαρίνας μας δίνει ένα μήνυμα, ότι να μην ενδιαφερόμαστε τόσο πολύ για το έχει, αλλά για το είναι. Εμάς μας έφαγε το έχει και γι' αυτό βρεθήκαμε σε κρίσεις και σε συμφορές. Εγκαταλείψαμε το είναι, το πρόσωπο, την αξία μας. Δεν είναι η κρίση, αγαπητοί μου, αυτή η οικονομική. Τα χρήματα δεν θα βρεθούν ποτέ, όσες περικοπές και να γίνουν. Η κρίση είναι αξιολογική και πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε. Εάν δεν αλλάξουμε, εάν δεν διορθωθούμε, δεν πρόκειται ποτέ να υπερβούμε αυτά τα συμπτώματα, αυτές τις εκτόσεις, αυτές τις μίζερες καταστάσεις. Λυπούμε τα παιδιά μας. Τους παραδίδουμε έναν κόσμο όχι καλό. Τα απελπίζουμε και τα απογοητεύουμε. Χάρηκα απόψε που είδα πολλά νέα παιδιά να έρχονται και να προσκυνούν την Αγία Μαρίνα. Η Αγία Μαρίνα ήταν 20 χρόνων όταν μαρτύρησε. Ήταν νέα κοπέλα. Οι περισσότεροι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν νέοι. Το 80% των Αγίων της Εκκλησίας μας ήταν κάτω των 30 ετών. Αυτή τη δύναμη έχει η Εκκλησία να ενδέει τους νέους. Και αυτό θέλουμε να συμβεί και τώρα. Η δύναμη της Εκκλησίας να εμπνεύσει τους νέους. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει και εμείς να αλλάξουμε. Την ξύλινη γλώσσα μας, την κακή συμπεριφορά μας, την υποκρισία μας, το δημοσιοσχεσίτικο πνεύμα, την εγκοσμίκευση που μπαίνει παντού στη ζωή μας. Η Εκκλησία σήμερα πρέπει να εμπνεύσει τα νέα παιδιά, να τονώσει την ελπίδα τους, να τους χαρίσει περίσσια ζωής, αυτή τη ζωή και αυτή την αντίσταση την οποία έκανε η Αγία Μαρίνα. Γιατί η Αγία Μαρίνα έκανε αντίσταση στον ιδωλάτρη πατέρα της, στον ολίγριο τύρανο. Έκανε αντίσταση στα πόβητρα και τα θέλητρα αυτού του κόσμου. Γι' αυτό ζει και είναι μεγαλομάρτυρας και θα ζει σε αιώνας και αιώνα. Χαίρομαι που είμαστε απόψε εδώ. Οι λίμνες ζουν το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Ζούμε αναμνήσεις από τα παλιά τα χρόνια, αλλά ζούμε και με ελπίδες για τα επόμενα χρόνια. Τελειώνοντας, ζητώ ένα από σας, ακούστε με, ένα θέλω. Να μην απογοητευτείτε ποτέ στη ζωή σας και να μην κλείσετε το παράθυρο προς τον ουρανό. Το παράθυρο που μας ανοίγει η Αγία Μαρίνα θα μας δίνει ελπίδα, θα μας δίνει χαρά, θα μας δίνει ζωή για να αντισταθούμε, για να νικήσουμε, για να φορτίσουμε την αγιότητα, για να φορτίσουμε όλα τα σενά, τα έθιμα, τα αληθή, αυτά που αναφέρει ο Απόστολος των Εθνών Παύλων.